Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους της εργατικής ενότητας, στη δευτερολογία μας δεν θα κάνουμε ιδιαίτερες αναλύσεις, ούτε θα σταθούμε σε πλευρές οι οποίες ήδη, τέλος πάντων, σταθήκαμε στις τοποθετήσεις μας. Ωστόσο, θεωρούμε θετικό το ότι έστω και καθυστερημένα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν συνέδροι οι οποίοι προβληματίζονται, οι οποίοι θέλουν να κουβεντιάσουν πάνω στα προβλήματα, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το πώς, φεύγοντας από εδώ με καλύτερους όρους, θα μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ σοβαρή και ήδη έχει περιγραφεί. Οι αντιπρόσωποι, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με τις ταξικές δυνάμεις, με τα ταξικά ψηφοδέλτια, όπως σε κάθε συνέδριο, έτσι και σε αυτό, ήμασταν από την ώρα την οποία είχαμε συμφωνήσει εδώ με αυτό το μεράκι. Με αυτή τη διάθεση. Εδώ βάλαμε τις ενστάσεις μας. Βάλαμε τις διαφωνίες μας. Βάλαμε αντιρρήσεις και διάφορα άλλα. Όλα αυτά θεωρούμε ότι τα βάλαμε σε εργάτες. Εργάτες προς εργάτες και εργάτριες. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι πολύ πονηρά πήγαν να περάσουν μέσα σε ένα βιβλιαράκι κάτι για τάγματα εφόδου, λέει, που μπήκανε στα συνέδρια της ΓΕΣΕ και τα κάνανε άλλα αντάλλου και τα λοιπά και παρουσιάζουν ποιους. Τους συναδέλφους σας εδώ που κάθονται δίπλα σας και πιο δίπλα σας από εδώ και από εκεί ως κάποιους τραπούκους που έρχονται εδώ με σηκωμένα μανίκια προκειμένου να δίνουν άλλους εργάτες και δεν ξέρω τι άλλο. Αποκρύπτοντας ότι εκείνες τις ημέρες δόθηκε μια τιτάνια μάχη. Τιτάνια μάχη. Κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους και αντίπαλος δεν είναι ο Παναγόπουλος και ο κάθε Παναγόπουλος, γιατί δεν έχουμε προσωπικά με κανένα μακριά από εμάς. Αντίπαλος ήταν η εργοδοσία που πήγε να μπει μέσα στα εργατικά σωματεία. Αντίπαλος ήταν η μεγάλη εργοδοσία που πήγε με το έτσι θέλω να επιβάλλει τους δικούς της συσχετισμούς και τα δικά της θέλω πάνω και κόντρα στα συμφέροντα των εργατών. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις μας. Τάγματα εφόδου ξέρουμε ποια είναι. Και χάρη στη τιτάνια προσπάθεια που δίνουν έξω και πέρα από τη ΓΕΣΕ αυτές οι δυνάμεις, οι ίδιες δυνάμεις, αυτά τα τάγματα εφόδου ορισμένοι εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Χαιρόμαστε επίσης, γιατί μπήκανε και ενστάσεις σχετικά με αυτά που εμείς λέμε. Μας δίνεται η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αναπτύσσουμε πιο πολύ την επιχειρηματολογία μας. Γιατί προτείνουμε αυτά που προτείνουμε. Γιατί λέμε αυτά που λέμε. Και εν τέλει αυτά που λέμε τα λέμε με έναν τρόπο σαν να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε από τη μία και οι άλλοι εργαζόμενοι είναι από την άλλη. Καμία σχέση. Τα λέμε με ξεκάθαρο σχετικό. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για το ρόλο τον οποίο παίζει ο Χάρης ο Κυπριανίδης, ο Δημήτρης ο Μπρούσας, ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου. Και γιατί αναφέρουμε ονομαστικά σε αυτούς, όχι γιατί έχουμε όπως είπα προσωπικά μαζί τους. Ίσα-ίσα σε προσωπικό επίπεδο και όχι μόνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι επικεφαλής παρατάξεων, είναι επικεφαλής οργανωμένων δυνάμεων, οι οποίες έχουν και την πλειοψηφία. Και αν δεν την έχουν απόλυτα την πλειοψηφία, την έχουν από κοινού. Καλά το ακούτε, από κοινού. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν που αναφέρονται σε κομματικό στρατούς και κάτι τέτοια περίεργα, είναι οι ίδιοι κομματικό στρατούς. Είναι ο κομματικό στρατός της εργοδοσίας κατά τη δικιά μας γνώμη μέσα στο οργανωμένο κίνημα. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις τη στάση τέτοιων δυνάμεων όταν βλέπεις ότι χωρίς προσχήματα οι δύο πρώτοι, άντε και νύπτοντας λίγοντας χείρας ο τρίτος, από κοινού συνεργάστηκαν για να μείνει εκτός Προεδρείου, για παράδειγμα, η δεύτερη δημοκρατικά εκλεγμένη δύναμη στο επίπεδο εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις την πολύ καλή συνεργασία που έχουν μεταξύ τους όταν έρχεται η ώρα να χτυπηθούν με κάποιες άλλες δυνάμεις, τις ταξικές δυνάμεις, τους στρατούς, όπως αλλιώς αυτούς θέλουν να τους χαρακτηρίζουν, όταν κατηβάζουν ενιαία ψηφοδέλτια
όπως για παράδειγμα έγινε στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπως έγινε σε άλλες περιοχές στο εργατικό κέντρο, αν θυμάμαι καλά, Ηρακλείου κτλ. Ενορχιστρωμένα δουλεύουν. Και να λοιπόν λέμε εμείς ότι τελικά δεν είναι θέμα κόμματος, όπως κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Είναι θέμα το με πιανού την πάντα είσαι και θα γίνω και πιο συγκεκριμένος. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί εδώ, όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρθηκα και με τους οποίους σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κτλ. Για μας δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον συνάδελφο που εκλέγεται στους χειριστές, στα πετρέλαια, στην καθαριότητα, σε μια σειρά κλάδους, στις τράπεζες. Δεν τους θεωρούμε το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι στις ίδιες παρατάξεις, μπορεί να είναι στα κερδισκόδια. Δεν είναι στον ίδιο βαθμό, κατά τη δικιά μας γνώμη όμως, να το πω έτσι, δεμένοι σε αυτό το άρμα το συμβιβασμένο στα θέλω των εργοδοτών και το πολεμιστικό στις ανάγκες των εργαζομένων. Και αν ακόμη κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε λάθος, δικαιωμάτους, και αν ακόμη κάποιοι θέλουν να φέρουν τις αντιρρήσεις τους, και καλώς θα το κάνουν. Εμείς με σιγουριά μπορούμε να πούμε όμως το εξής, ότι ανεξάρτητα το τι θα αποφασίσουμε εδώ, ανεξάρτητα το τι θα ψηφίσει ο καθένας που εμείς λέμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε να ενισχύσουμε εργατική ενότητα, από Δευτέρα εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Εμείς πάλι θα σας καλούμε. Πάλι θα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τους προβληματισμούς μας και να βρούμε την ελάχιστη βάση, κοινή δράση, κοινό συντονισμό, κοινή προσπάθεια. Και για να το μαζεύω σιγά σιγά. Λέμε να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του όχι από το πώς αυτό παρουσιάζεται. Όχι από το πώς αυτό προσδιορίζεται, αν νιώθει αριστερός ή δεξιός ή ρεφόρμα, όπως είπε συναδέλφισσα ή Ιβανή ή δεν τέτοιο. Όχι. Δεν είναι μια ταμπέλα που θα βάλουμε στους εαυτούς μας ή που θα μας βάλουν κάποιοι αυτό που μας καθορίζει. Αυτό που μας καθορίζει είναι η στάση μας απέναντι στα κρίσιμα διλήμματα που έχει η εργατική τάξη και συνολικότερα ο λαός σήμερα. Για παράδειγμα, επειδή όλοι αναφέρθηκαν στη δύσκολη περίοδο που περάσαμε, επειδή όλοι αναφέρθηκαν το πόσο δύσκολα γίναν τα πράγματα και το ένα και το άλλο και, το συμπέρασμα ποιο είναι τελικά? Οι αγώνες φέρουν αποτελέσματα. Φέρουν. Αυτό δείχνει η Food. Αυτό δείχνει η Costco. Αυτό δείχνουν, γιατί υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ο εργολαβική στην λέσχη του Απιθήτα. Αυτό δείχνουν μια σειρά με τους απάρτημα τώρα να προσέλνουν. Αυτό δείχνει αγωνιστική στάση και του εργατικού κέντρου Αθήνας και ας μην αυτό προσδιορίζεται τώρα ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ότι αυτή είναι η κινητήρια δύναμη. Πας στο εργατικό κέντρο Αθήνας, πρώτη δύναμη ή ταξικές δυνάμεις. Γι' αυτό είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση με το εργατικό κέντρο Αθήνας. Άρα λοιπόν οι αγώνες φέρουν αποτελέσματα. Φτάνει να πιστέψουμε σε αυτούς. Και να ένα ακόμα κομμάτι κριτικής. Εμείς κάνουμε κριτική για το ότι κάνουν δύο πάνω ή δύο κάτω απεργίες που σαν εργατικό κέντρο αν κηρύξανε η πλειοψηφία. Είναι σημαντικό και αυτό από μόνο του, αλλά δεν είναι αυτό το προτεύον. Τους κάναμε κριτική γιατί παλέψαν και δεν καταφέρανε να έχουν κόσμο στις κινητοποιήσεις τους, δεν ξέρω τι άλλο, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι αυτό το προτεύον. Το πρωτεύον είναι πώς καλείς, με ποιον τρόπο καλείς και με τι περιεχόμενο καλείς προκειμένου να εμπνεύσεις, προκειμένου να συσπυρώσεις, προκειμένου να αναπτύξεις όλους σύγκρουσης, μάχης. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις έναν εργαζόμενο όταν θα του πεις αν και όποτε θυμηθείς, αν και όποτε σηκώσεις τα ρολά από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Έλα να αγωνιστούμε την ίδια στιγμή που λες ότι ο μεγαλοβιομήχανος, ο εφοπλιστής και ο τραπεζίτης, όλοι αυτοί που μας καταδυναστεύουν με χίλιους δύο τρόπους, είναι κοινωνικοί εταίροι. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις τους εργαζόμενους όταν τους λες από τη μία για αγώνα και την ίδια στιγμή κάθεσαι μαζί τους στο ίδιο το τραπέζι γιατί συζητάς, όχι για το τι θα πάρει παραπάνω ο εργαζόμενος, για το πώς θα φέρουν ανάπτυξη. Αυτό κάνανε. Όταν βγάζανε ανακοίνωση και λέγανε δεν κατεβαίνουμε εμείς λόγω COVID τώρα στην κινητοποίηση της ΔΕΘ, τι κάνανε οι μερίδες για την ανάπτυξη με αυτούς τους εταίρους. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις εργαζόμενο
και εργαζόμενους συνολικότερα σε αγωνιστική κατεύθυνση, όταν την ίδια στιγμή που λες για αγώνα είσαι ο πρώτος που λες οι απεργίες τα έφαγαν τα ψωνιά τους. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις σε αγώνες, όταν την καλείς σε αγώνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και την ίδια στιγμή τα σωματεία που φωνάζουν, τι φωνάζουνε, να προσληφθούν γιατροί, να θωρακιστεί το σύστημα υγείας, να προσληφθούν νοσοκόμοι, δάσκαλοι για τα παιδιά μας, να γίνουν σχολιά, να γίνουν μέσα μαζικής μεταφοράς, να μέτρα υγείας και ασφάλεια στους πόλους δουλειάς, όταν αυτούς χαρακτηρίζεις κομματικούς στρατούς. Σωματεία με συλλογικές διαδικασίες, με συνελεύσεις, με 1002. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις όταν τη στιγμή που καλείς σε αγώνες γυρίσεις και λες ότι τελικά η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με εξαθλιωμένους εργάτες, ούτε λίγο την πολύ πετώντας το τυράκι ότι ας πάρετε εσείς αυτό που να πάρετε, κανένα ψίχουλο θα περισσέψει για μας. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις όταν οι ταξικές δυνάμεις, γιατί τώρα μας έπιασε όλους ο πόνος για τον πόλεμο, οι ταξικές δυνάμεις όταν βάζαν θέμα όμως στα διοικητικά συμβούλια για τέτοιες πλευρές, για το πόσο επικίνδυνες είναι οι εξελίξεις, χρόνια πριν, όχι τώρα, όλοι μας λέγανε τι δουλειά έχουν αυτές οι συζητήσεις στα σωματεία. Αυτές οι δυνάμεις, οι ίδιες. Αυτοί που τώρα ακούγονται για όλα αυτά που συζητάμε είναι ήδη που λέγανε ότι εδώ δεν μπορούμε να πολιτικοποιούμε γενικά και αόριστα όταν μπαίνουν ζητήματα κεντρικά πέρα από αυτά που έχουν αφορούν αμυγό στον εργασιακό χώρο. Το αποτέλεσμα, και όταν υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, όταν λένε για αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, ποια ανάπτυξη τώρα για να δούμε, τουρισμός, το φέρνουμε κάθε τρισκέ λίγο παράδειγμα. Τώρα, ποιος θα του πληρώσει το Μαρμαρό, για πολλωστή φορά. Και όταν πήγαινε τρένο, και όταν ήρθε η κρίση, και όταν έρθει η ανάπτυξη, και άντε ξανεμάνε, και άντε τα λοιπά και... Άρα λοιπόν συναδέλφισες και συνάδελφοι. Εγώ προσωπικά, εκ μέρους του συναδέλφου μου, οι συνάδελφοι συνολικά, όχι μόνο εγώ προσωπικά, της εργατικής ενότητας, σας καλούν αυτά να βάλετε ως κέντρο του προβληματισμού σας και να δούμε πώς θα πορευτούμε. Γιατί? Γιατί από τη μία έχουμε μια γραμμή και από την άλλη άλλη. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι δύο γραμμές στο οργανωμένο κίνημα και αυτό θα αλλάξει μόνο όταν καταφέρουμε και μπει μέσα ο κόσμος μαζικά στα σωματεία, μπει και βασιστεί σε αυτά του είδους τις διαδικασίες και να λέει θαρετά τη γνώμη του, να ανταλλάζει τις απόψεις του κτλ. Κτλ. Φεύγοντας από εδώ να θυμόμαστε ότι έχουμε μπροστά την απεργία στις 6 του Απρίλη, που εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα καλέσουμε όλους όσους είναι εδώ μέσα και όλους όσους θα καταφέρουν να συμπορευτούμε μαζί, ανεξάρτητα σε ποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, τι πολιτική προτίμηση έχει κτλ. Να πορευτούμε όμως με κριτήριο ένα, σε ποια κατεύθυνση. Γιατί όταν λες ότι θέλω να διεκδικήσω μισθούς, ασφάλιση κτλ., πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση με ποιον, με αυτούς που κερδίζουν και με αυτούς που χάνουν αν εσύ τα κατοχυρώσεις. Δεν είναι τέλειο λοιπόν. Αυτή η εξίσωση δεν έχει τέτοιου είδους λύση. Να θυμόμαστε ότι στις 6 Απρίλη έχουμε πείρα. Έχουμε πείρα που λέει το εξής, ότι κάποια λέγανε όπως γράφουν στα βιβλία τους, μείνουμε σπίτι. Και κάποια άλλοι έγιναν οργανωμένα και έλεγαν τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Να θυμόμαστε ότι κάποιοι λέγανε μένουμε σπίτι και ασφαλείς, όταν κάποιοι λέγανε οργανωμένη απειθαρχία. Να θυμόμαστε ότι κάποιοι παραθέτουν ως απολογισμό δράσης ότι καταθέσαν κάπου ένα στεφάνι για το Μάη του 36 και δεν υποτιμώ το φόρο του μνής στους νεκρούς της τάξης μας, όταν οι άλλοι πραγματοποιούσαν την πρώτη πανευρωπαϊκή απεργία σε κατά καραντίνα. Όταν σπάσανε στην πρόταση και τσαρικά και την καταστολή στις γειτονίες. Όταν ξεριζόταν οι φασίστες από τα σχολεία των παιδιών μας. Όταν σπάσανε την καταστολή μας στα πανεπιστήμια. Αυτά να κρατήσουμε ως πείρα, αυτά να μελετήσουμε τα καλά και τα κακά, τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πορευτούμε να συνεχίσουμε. Με το χέρι στην καρδιά λοιπόν συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, ανεξάρτητα σε τι κόμμα είναι ο καθένας και τι πιστεύει, με το χέρι στην καρδιά θα πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα για τις ανάγκες μας. Και να πούμε το αγαπημένο μου σύνθημα, το οποίο τα αξιοποιώ συχνά. Τέρμα πιάστης αυταπάτες. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες.